Δεκέμβρη. Είναι ευθύνη του ΟΚΙΠΗ για να λέμε για τα πράγματα με το όνομά του. Είναι ευθύνη του ΟΚΙΠΗ για να λέμε για τα πράγματα με το όνομά του. Θα δούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κουράγιο και υπομονή. Είναι πολιτική απόφαση να δώσει εντολή στον ΟΚΙΠΗ. Δεν γίνεται ο ΟΚΙΠΗ να κάνει ό,τι θέλει. Δεν μας αντιμετωπίζει εμάς ως πολίτες άλλης κατηγορίας. Μάλιστα. Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε Δημάρχη. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να μιλήσουμε με τον εκπρόσωπο τύπου του Δημοκρατικού Συναγερμού, τον κύριο Δημήτρη Δημητρίου. Κύριε Δημητρίου, καλημέρα σας. Καλή σας μέρα, κύριε Δημητρίου. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, Σταύρο και στη Σταυριανή. Καλή σας μέρα. Λήφθηκαν θέση οι αποφάσεις από το πολιτικό γραφείο, μπήκαν τα χρονοδιαγράμματα όσον αφορά τις προεδρικές εκλογές του 2023. Στάλθηκαν και ιδιαίτερα μηνύματα προς άτομα που δεν παρέστησαν σε συνεδρία. Ερμηνεύεται από τον τύπο ότι τα μηνύματα αποτείνονται προς τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Νίκο Χριστοδουλίδη, ότι δεν θα γίνουν ανεκτές συμπεριφορές ή υποψηφιότητες εκτός των διαδικασιών του κόμματος, κύριε Δημητρίου. Κύριε Κωνσταντίνου, το πρώτο που θέλω να πω είναι πως χθες ήταν μια συνεδρίαση του πολιτικού γραφείου, στην οποία ελήφθηκαν, όπως έχετε πει, οι αποφάσεις που αφορούν την πορεία της παράταξης προς τις προεδρικές εκλογές του 2023. Είμαστε μια παράταξη που λειτουργεί με θεσμούς και το πολιτικό γραφείο είναι ένας θεσμός αυτής της παράταξης. Οι διαδικασίες που προνοούνται από το καταστατικό επίσης είναι διαδικασίες οι οποίες θέλουμε να σφυριλατούν και την ενότητα του κόμματος, αλλά και την συνέχεια στο μέλλον. Ως εκ τούτου, χθες οι αποφάσεις που ελήφθηκαν είναι πολύ συγκεκριμένες. Είναι ένας οδικός χάρτης για τις διαδικασίες του κόμματος, όπου λένε πως 10 του Γενάρη είναι η μέρα υποβολής υποψηφιοτήτων για όσους εκ των μελών της παράταξης ενδιαφέρονται να είναι υποψήφιοι για τις προεδρικές του 2023. Και η διαδικασία επιλογής του υποψηφίου στα 1.800 μέλη του Ανωτάτου και πλέον όσοι είμαστε στο Ανώτατο Συμβούλιο θα γίνει στις 12 του Μάρτη το 2022. Ως εκ τούτου δεν θεωρώ πως χθες έγινε κάτι πέρα της φυριλάτησης αυτής της ενότητας. Ακούστηκαν εν το οικογενειακός κουβέντες, ακούστηκαν ακριβώς σε μια διαδικασία ειλικρίνειας, σε μια διαδικασία πλήρους διαφάνειας ανάμεσα στα μέλη, και το σημαντικό και είναι αυτό που θέλουμε να κρατήσουμε είναι πως χθες αποφασίσαμε πως το κόμμα θα έχει παρόν και μέλλον. Τώρα, άρα, ουσιαστικά από τις 12 του Μάρτη ξεκινά επίσημα η προεκλογική εκστρατεία του Δημοκρατικού Συναγερμού. Όχι, κύριε Κυπριανού. Αλλά κάποιος άλλος θα μπορούσε να πει πως τα κόμματα είναι σε μια συνεχή προεκλογική εκστρατεία. Εμείς είμαστε η παράταξη που κυβερνά την χώρα. Ξέρουμε πως υπάρχουν αυτούς τους 14-15 μήνες που εναπομείνουν σε αυτή την διακυβέρνηση, στην διακυβέρνηση του Νίκου Αναστασιάδη, στην διακυβέρνηση του Δημοκρατικού Συναγερμού, πολλά να γίνουν. Υπάρχουν πολλά νομοσχέδια, πολλές μεταρρυθμίσεις, που άλλες είναι ενώπιον της Βουλής, άλλες συζητιούνται, άλλες θα έρθουν. Είτε αφορούν την δικαιοσύνη, είτε αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση, είτε αφορούν τη δημόσια υπηρεσία, είτε αφορούν την ψηφιοποίηση της χώρας. Υπάρχει ένα σχέδιο ανάκαμψης, το οποίο θέλουμε να τηρήσουμε ευλαβικά. Δεν είπαμε το αντίθετο. Απλά λέμε επειδή από τις 12 του Μάρτη θα υπάρχει πλέον επίσημα υποψήφιος, με αυτή την λογική θα μπορούσε να πει κάποιος, κύριε Δημητρίου, ότι ναι, ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση για τις επόμενες προεδρικές εκλογές. Και είναι και λογικό δηλαδή. Δεν είναι κάτι παράλογο που λέμε. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός θα κυβερνά 10 χρόνια. Και θέλουμε να κυβερνήσουμε και τα επόμενα 5 χρόνια. Θέλουμε να υπάρξει συνέχεια αυτή τη διακυβέρνηση που δίνει σταθερότητα και προοπτική. Το ερώτημα ήταν άλλο. Δηλαδή τώρα κάνετε προεκλογικό στο Δημοκρατικό Συναγερμό.
Όχι, προεκλογικό. Κυρία Κωνσταντίνο, είπα κάποιο άλλο δημοσιογράφο θα μπορούσε να πει ή και όχι δημοσιογράφο, για να μην θεωρείτε ότι στοχοποιούμε του δημοσιογράφου που δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα, πω είμαστε σε μια συνεχή προεκλογική. Εμεί λέμε πω από τι 12 του Μάρτη θα έχει σταματήσει, θα έχει τελειώσει, αν θέλετε, μια συζήτηση που δεν βοηθά κανένα, ούτε τον Δημοκρατικό Συναγερμό, ούτε τον τόπο. Ως εκ τούτου, όχι, δεν θα μπούμε σε μια άμεση προεκλογική υπό την έννοια ότι ο υποψήφιος που θα επιλεγεί θα πρέπει να καταθέσει την επόμενη μέρα τις προγραμματικές του θέσεις. Γιατί ακριβώς δεν θέλουμε να περάσει το μήνυμα πως αυτή η διακυβέρνηση είναι απερτούσα διακυβέρνηση. Έχουμε μπροστά μας. Άρα επισπεύσατε τις διαδικασίες τότε για να προλάβετε σωστρέφεια και διχασμό με άλλους υποψηφίους. Για να εφαρμόσουμε ακριβώς αυτές τις πολιτικές. Οι διαδικασίες, κύριε Κυπριανού, που λαμβάνονται στον Δημοκρατικό Συναγερμό διαχρονικά, λαμβάνονται πάνω κάτω αυτή την περίοδο. Μήνες πριν τις προεδρικές εκλογές. Αν αυτή την φορά λέτε ότι επισπεύσαμε. Και δύο μήνες νωρίτερα, από ό,τι γίνεται συνήθως. Επισπεύσατε με την έννοια ότι αυτή η εντύπωση δόθηκε και στα δημοσιεύματα. Και το 2012 η διαδικασία έγινε 17 Μαρτίου του 2012. Και το 92 έγινε τον Απρίλη. Μην θεωρούμε τώρα ότι κάνουμε κάτι που δεν ξανακάναμε στον Δημοκρατικό Συναγερμό. Δεν επισπεύσατε άρα τις διαδικασίες λόγω της περιραίουσας ατμόσφαιρας και το ότι υπήρχε έτσι ανησυχία ότι θα υπάρξει μια ισοστρέφεια λόγω της υποβόσκουσας αντιπαράθεσης και τα λοιπά, τα όσα γράφονται και λέγονται για δυσί Νίκο Χριστοδουλίδη. Κύριε Κωνσταντίνου, στον Δημοκρατικό Συναγερμό είμαστε ένα κόμμα ανοιχτά φιλελεύθερο. Ένα κόμμα το οποίο πολλές φορές παρεξηγείται η ανοχή του στην αντίθετη άποψη εντός του κόμματος. Mm-hmm. Στον Δημοκρατικό Συναγερμό δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να κάνει το οποιοδήποτε στέλεχος προεκλογική εκστρατεία για οποιαδήποτε θέση. Το ζήτημα είναι αυτή η προεκλογική εκστρατεία να γίνεται με σεβασμό και προς τα μέλη και τα στελέχη της παράταξης και τους ψηφοφόρους της παράταξης, αλλά και με σεβασμό στις διαδικασίες αυτού του κόμματος. Και αυτή τη στιγμή δίνουμε την ευκαιρία να ακολουθήσει το όποιο στέλεχος της παράταξης επιθυμεί να είναι υποψήφιος για τις προεδρικές εκλογές του 2023 αυτές τις διαδικασίες. Καθαρές κουβέντες. Χωρίς μισόλογα και χωρίς υπονοούμενα. Όποιος τέλεχος της παράταξης επιθυμεί να είναι υποψήφιος για το 2023, υπάρχει η διαδικασία, υπάρχουν τα χρονοδιαγράμματα, αρκετός χρόνος και για να πάρει κάποιος την απόφαση του μέχρι τις 10 του Γενάρη και αρκετός χρόνος για να μπορέσει να επικοινωνήσει με τα 1.800 και πλέον στελέχη μέλη του ανωτάτου της παράταξης που είναι από όλες τις επαρχίες, από την νεολαία, από όλες τις οργανώσεις, τις νέους επιστήμονες, την νεογόντιση, την αγροτική οργάνωση της παράταξης, από όλους τους. Είναι όλοι εκλεγμένοι, δημάρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, βουλευτές, κοινοτικοί σύμβουλοι, κοινοτάρχες. Είναι άνθρωποι, είναι στελέχη με προσωπικότητα. Μάλιστα. Και από όλες τις τάξεις και τις κοινωνικές και άλλες. Έτσι είναι. Ότι μπορούν αυτοί οι άνθρωποι, αυτά τα στελέχη, αυτοί οι ενεργοί πολίτες, να άγονται ή να φέρονται από τον οποιονδήποτε. Ας έρθουν όσοι επιθυμούν να καταθέσουν τις υποψηφιότητες τους και να κάνουν με εντυμότητα και με ειλικρίνεια μια προεκλογική εκστρατεία εντός των μελών του ανωτάτου του Βουλίου της Παράδοσης. Άρα, αν ο Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος απέστειλε και επιστολή χθες στο Πολιτικό Γραφείο, λέγοντας ουσιαστικά ότι αυτό που είπε και από εδώ στην εκπομπή μας, ότι είναι πολύ νωρίς για να συζητήσουμε, κάνουμε ζημιά στο έργο της κυβέρνησης και είναι και επιδεικνύεται και έλλειψη σεβασμού στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος έχει τόσους μήνες ακόμα για να κυβερνήσει. Θεωρεί ότι είναι νωρίς για να πάρει την όποια απόφαση και θέλει να πάρει την απόφαση του την άνοιξη.
Αυτό τι θα σημαίνει, θα σημαίνει ότι είναι μια ανέντιμη ενέργεια από μέρους του, ανηλικρινής? Κυρία Κωνσταντίδου, ρωτήστε τον ίδιο. Εγώ αυτό που λέω είναι πως... Πως θα τη δείτε εσείς, τέλος πάντων. Όσο και αν κάποιος μπορεί να θεωρεί ότι είναι πρόωρο, οι διαδικασίες είναι εκεί και δεν θεωρούμε ότι είναι άλλος ο χρόνος που μπορεί να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του οποιοσδήποτε. Από εκεί και πέρα, όποιος τέλεχος, όποιο μέλος δεν σεβαστεί τις διαδικασίες και το καταστατικό της παράταξης και αυτά που έχουμε αποφασίσει χθες, αυτομάτως δεν πρέπει να θεωρεί ότι θα τον στηριχτεί από τον Δημοκρατικό Συναγερμό σε οποιαδήποτε στιγμή. Εάν ο Νίκος Χριστοδουλίδης τελικά υποβάλλει υποψηφιότητα σε μεταγενέστερο στάδιο, αυτή η ενέργειά του πώς θα θεωρηθεί από τον ίδιο τον Δημοκρατικό Συναγερμό και αν εκτιμάται ότι το ενδεχόμενο να είναι ανθυποψήφιος με τον εκλεκτό του Δημοκρατικού Συναγερμού που φαίνεται πώς θα είναι ο πρόεδρος του κόμματος, ο κύριος Αβέροφ Νεοφύτου, αν εκτιμάται ότι θα επηρεάσει την προσπάθεια του κόμματος για να κερδίσει τις εκλογές. Κύριε Κυπριανού, δεν πρόκειται να απαντήσω σε υποθετικά σε ερωτήματα και σενάρια. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι πως κανένας τέλεχος της κυβέρνησης του Δημοκρατικού Συναγερμού δεν μπορεί, δεν διανοούμε να το σκεφτώ να πάει απέναντι από το κόμμα του. Και δεν πιστεύω πως θα συμβεί κάτι τέτοιο. Και πιστεύω πως όποιος επιθυμεί θα ακολουθήσει τις διαδικασίες που έχουμε περιγράψει προηγουμένως. Ναι. Ως εκ τούτου δεν θέλω να μπω σε μια συζήτηση, σε ένα κυνήγι αόρατων κινδύνων ή αόρατων συνθήκων. Ας έρθουμε στο προκείμενο, οι μέρες θα περάσουν, η δεκάτη του Ιανουαρίου όσο και αν φαίνεται μακριά, δεν θα είναι τόσο μακριά και τότε θα ξανασυζητήσουν. Ναι, αλλά η συζήτηση χθες περιστράφηκε γύρω από τον Υπουργό Εξωτερικών και είναι πολλά τα ερωτήματα που προκύπτουν. Δηλαδή τώρα έχουμε μια κυβέρνηση, ένα Υπουργικό Συμβούλιο που παρουσιάζεται και διχασμένο. Δηλαδή δεν ξέρω αν όλοι οι υπουργοί βλέπουμε τον ίδιο τρόπο που βλέπει ο κύριος Πετρίδης ή ο κύριος Καρούσος τον Νίκο Χριστοδουλίδη, αλλά τουλάχιστον λέγεται ότι κάποιοι βλέπουν αλλιώς, βλέψει και κάποιοι αλλιώς. Πώς θα λειτουργήσει η κυβέρνηση όταν υπάρχει και αυτό το κλίμα στο Υπουργικό Συμβούλιο? Πρέπει να είναι κάτι που σας απασχολεί και εσάς. Κύριε Κωνσταντίνο, δεν παρουσιάστηκε καθόλου διχασμένο το Υπουργικό Συμβούλιο χθες. Όσοι υπουργοί ήταν παρόντες και πήραν τον λόγο, υπογράμμισαν την αναγκαιότητα να πάει να συνεχίσει το κόμμα σε μια πορεία ενότητας και σε μια πορεία ομογνωμίας και ενίσχυσης του κυβερνητικού έργου που παράγεται. Ως εκ τούτου, τα όσα μου λέτε δεν θέλω να τα σχολιάσω. Άρα είναι απομονωμένο στο Υπουργικό ο κύριος Χριστοδουλίδης, λέτε? Κυρία Κωνσταντίνα, ναι. Ο κάθε υπουργός έχει ένα συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο. Είναι ένα γρανάζι μιας μηχανής. Σε αυτή τη διαδικασία δεν πιστεύω πως ο οποιοσδήποτε υπουργός είναι ή νιώθει περιθωριοποιημένος όταν ασχολείται, όταν έχει να κάνει με το χαρτοφυλάκιό του και προωθεί το έργο του Υπουργείου του και το κυβερνητικό έργο. Ας αφήσουμε τις υπόνοιες ή τα υπονοούμενα ή τις διαέρος. Ξεκάθαρες ερωτήσεις κάνουμε, κυρία Δημητρίου.